σας διηγηθώ την ηρωικότερη ιστορία που έχει αφηγηθεί ποτέ κανείς. Πολλοί θα προσπάθησαν να σας πείσουν ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ. Προσπαθούν να σας ξεγελάσουν. Όλοι οι ήρωες που θα δείτε είναι πέρα για πέρα αληθινοί και πολέμησαν στον απικότερο πόλεμο, τον Τροϊκό πόλεμο. Όλα ξεκίνησαν από ένα χαρούμενο γεγονός, από το γάμο του Πηλέα με τη Θέτιδα. Όλοι οι θεοί και οι θνητοί ήταν καλεσμένοι. Όλοι εκτός από μια θεά, την Έριδα, τη θεά της Διχόνοιας. Αυτό που έγινε είναι ανήκουστο. Όλοι οι θεοί και οι θεές να είναι καλεσμένοι στο γάμο και εγώ όχι. Και όλα αυτά επειδή προκάλεσα 5-6 πολέμους, 42 συγκρούσεις και καμιά 50 γκρίνια στις ήρες. Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Θα πάω στον γάμο και θα αφήσω αυτό το χρυσό μήλο. Επάνω του θα γράψω στην ωραιότερη. Οι θεές θα πέσουν στην παγίδα μου. Ο Δίας ο ίδιος δεν θα ξέρει τι να κάνει. Φασαρία και κακό που θα γίνει, το καλύτερό μου! Χα! Θα δουν τι θα πάθουν που δεν με κάλεσαν! Ένα μήλο, τι γράφει πάνω του, στην ομορφότερη. Α, ποιος μου άφησε τέτοιο δωράκι, γιατί σίγουρα για μένα είναι. Αφού η ομορφότερη, χωρίς αμφιβολία, είμαι εγώ. Αφροδίτη, μήπως ξεχνάς ποια είναι η βασίλισσα των θεών? Εσύ, Ήρα μου, είσαι η βασίλισσα των θεών. Οπότε, σίγουρα το χρυσό μήλο ανήκει σε μένα. Ποια άλλωστε μπορεί να παραβγεί στην ομορφιά από την ίδια τη βασίλισσα των θεών? Εγώ λοιπόν, Ήρα, είμαι η ωραιότερη. Δεν το νομίζω, καλή μου βασίλισσα. Εγώ, η κόρη του ίδιου του Δία, η Αθηνά, είμαι η ωραιότερη. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί άλλωστε αυτό? Έχω και ομορφιά και σοφία. Τι ωραιότερο μπορεί να υπάρξει? Πάει και τελείωσε! Τα μήλα πρέπει να τα πάρει εγώ. Μήπως ξεχνάτε πως είμαι η θεά της ομορφιάς και της αγάπης? Και τι σημαίνει αυτό, ότι είσαι η ωραιότερη? Το μήλο πρέπει να το πάρω. Για πες ποια είναι η ομορφότερη, πρόσεξε τι θα μου απαντήσεις. Ναι, μπαμπάκα, για πες ποια είναι η πιο όμορφη. Ανόητος δεν είμαι να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Για μένα όλες είστε εξίσου όμορφες. Να επιλέξω δεν μπορώ. Αυτήν την απόφαση θα την πάρει ο Πάρης, ο πρίγκιπας της Τρίας. Τώρα είναι στο βουνό ήδη με τα κοπάδια του. Αυτός θα σας πει ποια από τις τρεις σας θα πάρει το χρυσό μήλο. Για να μας πεις ποια είναι η ομορφότερη. Πολύ δύσκολη απόφαση και οι τρεις σας είστε πολύ όμορφες. Ομορφότερες δεν έχω δει ποτέ. Κι όμως μία από τις τρεις είναι η πιο ωραία. Και αν επιλέξεις εμένα θα σε κάνω βασιλιά όλης της Ασίας. Αν επιλέξεις εμένα θα σε κάνω το πιο σοφό, έξυπνο και δυνατό στρατηγό που έχει δει ποτέ η γη. Εγώ τέτοια χαρίσματα δεν μπορεί να σου προσφέρω, αλλά αν επιλέξεις εμένα θα σου δώσω την πιο όμορφη γυναίκα όλη του κόσμου. Την ωραία Ελένη. Βασιλιάς όλης της Ασίας δεν θα ήθελα να γίνω. Πολλές υποχρεώσεις.
όσο για στρατηγός πολεμιστής, επίσης δεν θα το προτιμήσω. Αλλά να με αγαπήσει η πιο όμορφη γυναίκα όλου του κόσμου είναι πραγματικά κάτι που με ενδιαφέρει. Η φήμη της ωραίας Ελένης από τη Σπάρτη έχει φτάσει μέχρι την Τρία. Οπότε, Αφροδίτη, επιλέγω εσένα. Εσύ είσαι η ωραιότερη από όλες τις θεές. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάρη. Δεν θα σου βγει σε καλό αυτή η επιλογή, Πάρη. Θα το μετανιώσεις πικρά αυτό που έκανες. Η Αφροδίτη κράτησε την υπόσχεσή της. Ο Πάρης δεν άργησε να πάει στη Σπάρτη, όπου βασίλευε ο Μενέλαος με τη γυναίκα του, την ωραία Ελένη. Η Αφροδίτη τότε μάγεψε την Ελένη και την έκανε να ερωτευτεί το βασιλόπουλο της Τρίας. Έτσι μια μέρα που ο Μενέλαος έλειπε σε ταξίδι, ο Πάρης έκλεψε την ωραία Ελένη και την πήρε μαζί του, στο παλάτι του, στην Τρία. Αγαπημένε μου Πάρη, πάμε στην Τρία και εκεί θα ζήσουμε αγαπημένοι για πάντα. Ελένη, θα σ' αγαπώ για πάντα. Ελπίζω να μην προκαλέσουμε μεγάλο κακό με αυτό που κάναμε. Αγαμέμνον αδερφέ μου και βασιλιά των Μυκηνών, βοήθαμε να πάρω εκδίκηση. Ο Πάρης, ο πρίγκιπας της Τρίας, έκλεψε τη γυναίκα μου, την Ελένη. Κάλεσε όλους τους βασιλιάδες της Ελλάδας, όλους τους Αχαιούς και πάμε να εκστρατεύσουμε εναντίον της Τρίας που μας έκαναν τέτοια ατίμωση. Μα φυσικά αδελφέ μου, θα αφήσω εγώ να σου κάνουν τέτοια προσβολή και να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Θα πάρουμε εκδίκηση. Οι βασιλιάδες των Αχαιών μου οφείλουν υπακοή. Τώρα θα φύγουν αγγελιοφόροι να πάνε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και θα ζητήσω από τους βασιλιάδες να έρθουν με καράβια και στρατό στο λιμάνι της Αυλίδας. Από εκεί θα πλεύσουμε εναντίον της Τρίας. Η Ελένη θα επιστρέψει σε σένα και η Τρία θα καεί ολόκληρη. Δεν θα είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω. Έτσι και είναι. Βασιλιάδες από όλη την Ελλάδα ήρθαν στο λιμάνι της Αυλίδας και ήταν έτοιμοι να φύγουν. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα. Γιατί δεν φεύγουμε επιτέλους? Τα καράβια είναι έτοιμα. Ο στρατός περιμένει. Μα πώς να φύγουμε? Αέρας δεν φυσάει. Φύλλα δεν κουνιέται εδώ και μέρες και δεν ξέρουμε γιατί. Μα φέραμε ολόκληρο μάτι μαζί μας. Ας πάμε να το ρωτήσουμε. Πες μας, Κάλχα, μεγάλε Μάντι, γιατί δεν φυσάει ο άνεμος για να φύγουμε επιτέλους, να πλέψουμε εναντίον της Τρίας? Αγαμέμνονα, εσύ είσαι ο λόγος που ο άνεμος δεν φυσάει. Η θεά Άρτεμις έχει θυμώσει μαζί σου επειδή σκότωσες το ιερό της Ελάφη. Και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να μας αφήσει η θεά να φύγουμε? Τώρα θα πρέπει ο Αγαμέμνονας να θυσιάσει την κόρη του, την Ιφηγένεια, στη θεά. Μόνο τότε θα φυσήξουν οι άνεμοι για εσάς. Αχ, κακό που με βρήκε! Να πρέπει να θυσιάσω τη μονάκριβή μου κόρη. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Μα και από την άλλη, έχω φέρει από κάθε άκρη της Ελλάδας βασιλιάδες για να εξτρατεύσουμε εναντίον της Τρίας. Δεν γίνεται να τους απογοητεύσω. Θα θυσιάσω την Ιφηγένεια. Αυτό έκανε. Έστειλε αγγελιοφόρος στις Μυκήνες, στη γυναίκα του, την Κλυτεμνήστρα, και της είπε ότι ο Αχιλλέας, ο σπουδαιότερος και δυνατότερος πολεμιστής των Αχαιών, ζήτησε να παντρευτεί την Ιφηγένεια. Της είπε ψέματα, γιατί πώς ήταν δυνατόν να της πει ότι θα θυσίαζε την κόρη τους για να πάνε οι Αχαιοί να πολεμήσουν. Η Κλυτεμνήστρα ετοίμασε την Ιφηγένεια για τον γάμο και φύγανε για την Αυλίδα χαρούμενες.
Πατέρα μου Αγαμέμνονα, γιατί είσαι λυπημένος? Γιατί, παιδί μου, σου είπα ψέματα. Δεν σε έφερα εδώ για γάμο, στην αυλίδα. Σε έφερα για να γίνει θυσία, για να πάρει πίσω τον θυμό της η θεά Άρτεμις και να αφήσει τους θυσίους να φύγουν. Αλλά δεν μπορώ να θυσιάσω το ίδιο μου το παιδί. Πατέρα, θα είναι τιμή μου να θυσιαστώ για το καλό της πατρίδας μου. Μην το μετανιώσεις. Ετοίμασέ με για τη θυσία. Είσαι έτοιμη για τη θυσία, Ιφηγένεια. Σκύψε εδώ στο βωμό της θεάς. Είσαι έτοιμη? Και τη στιγμή που το μαχαίρι της θυσίας ήταν έτοιμο να θυσιάσει την Ιφηγένεια, η Άρτεμις λυπήθηκε το δύστυχο κορίτσι και στη θέση του έβαλε ένα μικρό ελαφάκι. Την Ιφηγένεια την πήρε η θεά και την πήγε στη χώρα των Τάμβρων. Εκεί υπηρετούσε ως ιέρια τη θεά. Ναι, το νιώθετε αυτό? Είναι ο άνεμος, ο αέρας δυνατός. Ετοιμάσου, Τρία, να δεχτείς τους αχαιούς. Πρέπει να σας προειδοποιήσω πάντως. Ο πρώτος που θα πατήσει το πόδι του στη γη της Τρίας είναι γραφτό να πεθάνει. Και έτσι έφυγαν για την Τρία. Όταν έφτασαν, είχαν στο μυαλό τους την προφητεία του Μάντι Κάλχ και κανείς τους δεν κατέβαινε από τα καράβια να πατήσει στη στεριά. Α, αυτό δεν πάει άλλο. Πρέπει να σκαρφιστώ κάτι για να ξεκινήσει η μάχη επιτέλους. Το βρήκα. Θα πηδήξω πάνω στην ασπίδα μου και όχι πάνω στη στεριά. Και έτσι έκανε ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Πήδηξε πάνω στην ασπίδα του και ο δύστυχος ο πρωτεσύλλαος, επειδή τον είδε να πηδάει από το καράβι, πήδηξε κι αυτός. Έτσι ο πρωτεσύλλος πάτησε πρώτος στη γη της Τρίας και έχασε τη ζωή του. Πρώτος από όλους τους αχαιούς. Μια φοβερή μάχη ξεκίνησε στις ακτές της Τρίας, που νικητές βγήκαν οι αχαιοί και κατέκτησαν την παραλία και έστησαν εκεί το στρατόπεδό τους. Δυστυχώς για αυτούς, όμως η κατάκτηση της Τρίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα πανίσχυρα τείχη της, οι δυνατοί πολεμιστές και ο ικανότατος Έκτορας, γιος του βασιλιά Πρίαμου, ήταν άξιοι αντίπαλοι. Δέκα χρόνια πέρασαν και ακόμα να δούμε την πόλη της Τρίας. Μέχρι πότε θα πολεμάμε? Μας έλειψαν οι οικογένειές μας. Δεν θα αργήσουμε να κατακτήσουμε τα εδάφη της Τρίας και τα πλούτη να γίνουν δικά μας. Μην κάνετε πίσω τώρα. Α, να, επιστρέφουν οι στρατιώτες από τη μάχη. Μα τι βλέπω, έχουν και δύο γυναίκες μαζί τους. Πιάσαμε και δύο εχμάλωτες, την κόρη του ιερέα Χρήση, τη Χρυσίδα και τη Βρυσίδα. Σκεφτήκαμε να σας τις παραδώσουμε ως σκλάβες. Η κόρη του Χρήση θα γίνει δική μου σκλάβα. Τότε το σωστό θα είναι η Βρυσίδα να γίνει δική σου σκλάβα, Αχιλέα, μιας και εσύ κέρδισες αυτή τη μάχη. Εντάξει, η Βρυσίδα θα μείνει μαζί μου. Βασιλιά Αγαμέμνονα, ο Χρήσης, ο ιερέας του Απόλλωνα, είναι εδώ και σε ζητάει. Για να δούμε, τι θέλει κι αυτός? Μεγάλε βασιλιά των Αχαιών, στα πόδια σου πέφτω, σε οικετεύω. Δώσε πίσω την κόρη μου κι εγώ όλο το χρυσάφι που έχω, θα στο δώσω. Σε εκλυπαρώ. Χρυσάφι έχω, τι να το κάνω το δικό σου? Ενώ μια τέτοια όμορφη σκλάβα σαν την κόρη σου δεν έχω. Φύγε από εδώ, την κόρη σου δεν θα την ξαναδείς. Θα το μετανιώσεις αυτό. Ω Απόλλωνα μεγάλε Θεέ, ρίξε κατάρα στο στρατόπεδο των Αχαιών. Βεβήλωσαν το ναό σου, ατίμωσαν το ιερό σου, προσέβαλαν τα ιερά σου. Εκδικήσου Απόλλων, βαριά να είναι η τιμωρία σου.
Μην ανησυχείς, Χρήση, η εκδίκησή μου θα είναι σκληρή. Αρρώστια βαριά θα ρίξω στο στρατόπεδο των Αχιών και όποιον με το τόξο μου ζημαδεύω θα πέφτει νεκρός. Δεν πάει άλλο. 9 μέρες τώρα ο στρατός μας έχει μειωθεί σημαντικά από την αρρώστια. Σίγουρα κάτι κακό έγινε και μας τιμωρούν οι θεοί. Κάλχα, τι πρέπει να κάνουμε? Είναι φταίξιμο του Αγαμέμνονα. Προσέβαλε τον ιερέα του Απόλλωνα. Και έτσι ο Απόλλωνας μας ρίχνει τα βέλη του. Πρέπει να δώσει τη Χρυσίδα πίσω στον πατέρα της. Ναι, αλλά έτσι εγώ δεν θα έχω σκλάβα. Όχι, δεν τη δίνω. Αγαμέμνονα, λογικέψου. Περάσαμε 10 χρόνια στην Τρία για να τα χάσουμε όλα από τον εγωισμό σου. Πολύ καλά. Μπορεί η Χρυσίδα να επιστρέψει στον πατέρα της. Αλλά ο Αχιλλέας θα μου δώσει τη δική του σκλάβα, τη Χρυσίδα. Αχιλλέα, ο Αγαμέμνονας διάταξε να του δώσει τη σκλάβα σου. Δεν γίνεται να έχεις εσύ και αυτός να μην έχει ολόκληρος βασιλιάς. Πώς το Αγαμέμνονα δεν έχει όρια. Η υπερηφάνεια του τον έχει τυφλώσει. Η προσβολή που μου έκανε είναι μέγιστη. Χωρίς εμένα δεν θα άντεχε ούτε 10 μέρες, όχι 10 χρόνια. Δεν βλέπει ότι χωρίς εμένα είναι χαμένος. Θα τον σκοτώσω. Θα πάρω το σπαθί μου που τίποτα δεν γλιτώνει από τη λεπίδα του και θα τον σκοτώσω. Αχιλλέα, μη χαραμείς 10 χρόνια που πολεμάτε εδώ για μια στιγμή απερισκεψίας. Ο Αγαμέμνονας ξέρω ότι είσαι πολύτιμος, αλλά είναι πολύ περήφανος για να τον παραδεχτεί. Συγκράτησε την ορμή σου, αλλιώς οι Αχαιοί είναι χαμένοι. Μόνο και μόνο επειδή μου το λες εσύ, μεγάλη Αθηνά. Αλλά δεν μπορώ να κάτσω έτσι χωρίς να κάνω τίποτα. Από εδώ και μπρος θα μείνω κι εγώ και ο πανίσχυρος στρατός μου, οι Μυρμιδόνες, στο στρατόπεδο. Δεν θα πολεμήσω σε καμία μάχη. Δεν θα βγω καν από τη σκηνή μου. Εδώ θα μείνω. Και θα βγω μόνο όταν φτάσουν οι Τρώες στα καράβια μου. Και έτσι έγινε. Με τον πιο ισχυρό πολεμιστή, κλεισμένο και θυμωμένο στη σκηνή του, οι Αχαιοί δεν είχαν πολλές ελπίδες. Ο Έκτορας, ο αρχηγός των Τρώων, εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Ο Αχιλλέας δεν πολεμάει. Μπρος! Πάμε να πάρουμε πίσω την ακτή και να εξολοθρέψουμε όλους τους Αχαιούς. Πάμε! Θα ρίξουμε την πύλη τους. Ναι! Να κάνουμε κάτι. Είμαστε χαμένοι χωρίς αυτόν. Πρέπει να τραυματίσουμε έστω τον Έκτορα για να φύγει από την μάχη. Αλλιώς θα πεθάνουμε όλοι από την οργή του. Ας το σε μένα! Εγώ θα τον τραυματίσω! Μπράβο, Έντα. Τώρα πιστοχώρησαν πίσω από τα τείχη τους. Παρατρίχα γλιτώσω με αυτή τη φορά! Αχιλλέα, οι Τρώες παραλίγο να κάψουν τα καράβια μας και εσύ είσαι εδώ ακόμα θυμωμένος με τον Αγαμέμνονα. Άκουμε, φίλε μου, οι Αχαιοί κινδυνεύουν. Πρέπει να τους οδηγήσεις σε μία νίκη. Χωρίς εσένα και τους Μυρμιδόνες συνεχώς χάνουν τις μάχες τη μία μετά την άλλη. Αγαπημένε μου φίλε Πάτροκλε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιστρέψω για να κερδίσω
κάποια μάχη στο όνομα αυτού του περήφανου εγωιστή του Αγαμέμνονα. Εντάξει λοιπόν, τότε δώσε σε μένα την παροπλία σου, τα όπλα σου και τους μυρμιδόνες και θα τους οδηγήσω εγώ στη μάχη. Πολύ καλά, θα σου δώσω ό,τι ζητάς, αλλά θα σου δώσω και μια συμβουλή. Τώρα που θα επιτεθούν οι Τρώες στο στρατόπεδό μας, απλά διώξ τους. Μην τους κυνηγήσεις μέχρι τα τείχη τους, εντάξει? Εντάξει φίλε μου. Κοιτάξτε, είναι ο Αχιλλέας. Ξέχασε τον θυμό του και βγήκε να πολεμήσει. Σωθήκαμε! Ο Αχιλλέας αποφάσισε να πολεμήσει. Αυτό δεν είναι καλό για μας. Οπισθοχώρηση, πίσω στα τείχη. Οπισθοχωρούν, γρήγορα, ακολουθήστε τους, κυνηγήστε τους. Οστεοπάτροκλος δεν άκουσε τη συμβουλή του Αχιλλέα και κυνηγάει τους Τρώες. Αυτό δεν θα του βγει σε καλό. Αν σκοτώσω τον Αχιλλέα, όλα θα φτιάξουν. Οι Αχαιοί θα απελπιστούν και θα γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Αξίζει να προσπαθήσω. Θα κατευθύνω το δόρυ του Έκτορα για να χτυπήσει τον Πάτροκλο και να το σκοτώσει. Ναι, τον πέτυχα! Τον σκότωσα! Ο Αχιλλέας είναι νεκρός! Ο Αχιλλέας είναι νεκρός! Ο Αχιλλέας είναι νεκρός! Γρήγορα! Πρέπει να πάρουμε στο στρατόπεδο το σώμα του! Μα αυτός δεν είναι ο Αχιλλέας! Φοράει απλά την πανοπλία του! Ας την πάρω εγώ, αφού είναι θεϊκή! Δεν είναι ο Αχιλλέας! Είναι ο φίλος του, ο Πάτροκλος! Απλά φορούσε την πανοπλία του Αχιλλέα και μας έκανε να πιστεύουμε ότι είναι ο Αχιλλέα, ο ίδιος ο Αχιλλέας! Για να μας δώσει το θάρρος να βγούμε στη μάχη! Πώς θα το πούμε τώρα στον Αχιλλέα ότι ο φίλος του είναι νεκρός? Ο Αχιλλέας όταν έμαθε ότι ο αδερφικός του φίλος ήταν νεκρός, θρύνησε, έκλαψε πολύ! Και ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Έκτορα που τον σκότωσε. Γιέ μου, ξέρω τι θρυνείς. Ο Πάτροκλος ήταν φίλος σου καλός. Αλλά πρόσεχε, μπορεί να είσαι θάνατος εκτός από ένα σημείο, τη φτέρνα σου. Αλλά η μοίρα σου είναι γραμμένη. Μη βγεις έτσι στη μάχη. Θα πω στο Θεό ύφεστο να σου φτιάξει καινούρια πανίσχυρη πανοπλία. Έτσι ο Αχιλλέας με την καινούργια του πανοπλία όρμησε στη μάχη. Αυτός που έψαχνε ήταν ο Έκτορας και μόνον αυτός. Ήταν τόση η οργή του που από όπου κι αν περνούσε άφηνε πίσω του σωρό νεκρούς Τρώες. Έφτασε στο τέλος στα τείχη της Τρίας. Έκτορα, βγες έξω και έλα να με αντιμετωπίσεις. Αφού περνιέσαι για τόσο σπουδαίος πολεμιστής, έλα να τα βάλεις με κάποιον αντάξιό σου. Δολοφόνησες τον φίλο μου και γι' αυτό θα πεθάνεις. Θα μονομαχήσουμε μέχρι θανάτου. Βγήκα, Αχιλλέα, εδώ είμαι και είμαι έτοιμος να μονομαχήσουμε. Thank you.
Η μονομαχία ήταν σκληρή. Οι δύο καλύτεροι πολεμιστές των αρχαιών και τρών ήταν ο ένας απέναντι από τον άλλον και έδιναν θανάσιμα χτυπήματα. Ο Αχιλλέας κατάφερε ένα θανάσιμο χτύπημα στον Έκτορα και τον έριξε νεκρό. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Έδεσε τα πόδια του με λουριά στο άρμα του και τον έσυρνε γύρω από τα τείχη της Τρίας για να το δουν όλοι. Τον πρίγκιπά τους νεκρό και ατιμασμένο. Μετά τον πήγε στο στρατόπεδο των Αχιών και τον άφησε εκεί άταφο. Αχιλλέα, μεγάλε πολεμιστή, στα πόδια σου πέφτω. Εγώ, βασιλιάς της Τρίας, ήρθα κρυφά εδώ στο στρατόπεδο των Αχιών να σε οικετέψω. Δώσε μου πίσω το σώμα του γιού μου, έτσι ώστε να τον θάψω με τις τιμές που του αρμόζουν. Θαυμάζω το θάρρος σου, βασιλιά. Κέρδισες τον σεβασμό μου. Πάρε το σώμα του γιού σου, του Έκτορα. Και οι μάχες θα σταματήσουν για κάποιες μέρες, έτσι ώστε να θρηνήσετε όσο πρέπει και αρμόζεις σε έναν πρίγκιπα. Στο εγγυώμαι. Όντως, ο Αχιλλέας κράτησε την υπόσχεσή του. Οι μάχες σταμάτησαν για λίγες μέρες, αλλά μετά ξανάρχισαν, αγριότερες από πριν. Ο Αχιλλέας με τους μυρμιδόνες έσφαζαν ανελέητα τους στρώες και από όπου περνούσαν έσπερναν τον πανικό. Μια μέρα βρέθηκε ο Αχιλλέας στο ίδιο μέρος με τον Πάρη. Πάρη, τώρα είναι η ώρα που θα σκοτώσεις εσύ τον πανίσχυρο Αχιλλέα. Μα πώς, είναι αθάνατος. Έχω ακούσει ιστορίες πως η μητέρα του, η Θέτιδα, όταν ήταν ακόμα βρέφος, ο Αχιλλέας τον βούτυξε στα νερά της Στίγας και τον έκανε αθάνατο. Τα βέλη μου δεν μπορούν ούτε καν να τον τραυματίσουν. Καλά έχεις ακούσει. Ο Αχιλλέας είναι αθάνατος. Αλλά η Θέτιδα, όταν το βουτούσε στη λίμνη, τον κρατούσε από τη δεξιά φτέρνα. Εκείνο το σημείο πρέπει να σημαδέψεις με τα βέλη σου. Τη φτέρνα του. Θα σε καθοδηγήσω εγώ. Μην ανησυχείς. Ο Πάρης σημάδεψε καλά και το βέλος του διαπέρασε τη δεξιά φτέρνα του Αχιλλέα. Όπως είχε πει ο Απόλλωνας. Ο Αχιλλέας έπεσε νεκρός. Οι Αχαιοί μόλις είχαν χάσει τον καλύτερο πολεμιστή τους. Ήταν πια καταδικασμένοι. Και τώρα τι θα κάνουμε. Χάσαμε τον Αχιλλέα και είμαστε πια λίγοι. Ξεμείναμε και από τροφές. Τι θα κάνουμε. Οδυσσέα, έχω να σου προτείνω ένα σχέδιο. Αγαπημένοι μου συμπολεμιστές, φίλοι Αχαιοί, έχω ένα σχέδιο που θα μας εξασφαλίσει την κατάκτηση της Τρίας. Θα φτιάξουμε ένα μεγάλο ξύλινο άλογο που θα είναι κούφιο από μέσα. Εκεί θα μπουν 20 από τους καλύτερους πολεμιστές μας. Εν τω μεταξύ θα κάψουμε το στρατόπεδό μας και θα πάρουμε τα καράβια μας και θα πάμε πίσω από το νησί της Τένεδου. Έτσι, οι Τρώες θα νομίζουν ότι εγκαταλείψαμε τον αγώνα μας και γυρίσαμε πίσω στην πατρίδα μας. Κοιτάξτε, οι Αχαιοί έφυγαν. Εγκατέλειψαν. Άφησαν μόνο ένα ξύλινο άλογο που γράφει πάνω ότι είναι αφιερωμένο στην θεά Αθηνά. Ας το πάρουμε μέσα στην πόλη. Μη, όχι Τρώες, είναι παγίδα των Αχαιών. Μέσα στο άλογο βρίσκονται Έλληνες. Μην πέσετε στη παγίδα τους. Ακούστε με, εμπιστευτείτε με. Μην πάρετε το άλογο μέσα στην πόλη. Μην ακούτε την Κασάνδρα. Λέει ανοησίες. Άμα δεν πάρουμε το άλογο μέσα στην πόλη, θα μας τιμωρήσει η θεά. Τι κατάρα κι αυτή, να είμαι μάντισσα, αλλά κανείς να μην με πιστεύει. Τώρα η μοίρα των Τρώων θα είναι σκληρή. Οι Τρώες πήραν το δούριο ύπο μέσα στην πόλη τους. Και αυτό ήταν το τραγικότερο λάθος που έκαναν.
Το βράδυ, μετά από το γλέντι της νίκης, έπεσαν για ύπνο και άφησαν αφύλακτη την πόλη τους. Οι Έλληνες που κρύβονταν στην κοιλιά του αλόγου βγήκαν έξω και ειδοποίησαν με σήματα φωτιάς τους υπόλοιπους Έλληνες που βρίσκονταν εκεί κοντά. Από εκεί πέρα όλα ήταν θέμα χρόνου. Μέσα σε λίγες ώρες οι αρχαίοι είχαν κατακτήσει την Τρία. Λαιλάτισαν την πόλη, πήραν λάφυρα μεγάλης αξίας, πήραν πολλές γυναίκες, σκλάβες. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους ναούς των θεών, αλλά αυτό δεν θα τους έβγαινε σε καλό. Τώρα επιτέλους θα γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα μας και στην οικογένειά μας. 10 χρόνια είναι πολλά μακριά από την Ιθάκη. Αχ, Οδυσσέα, να ξέρεις τι σε περιμένει.